προστασία του παιδιού σε περιόδους κρίσης ήταν το κεντρικό θέμα της συζήτησης που οργάνωσε χθες το απόγευμα στα Γιάννενα η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, σε συνεργασία με την κυρία Νατάσα Μπέγκα, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων Ιωαννίνων. Ανοίγοντας την εκδήλωση, η κυρία Βόζεμπερκ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πολυετές έργο της κυρίας Μπέγκα, που έχει επιδείξει ανεκτίμητη εθελοντική προσφορά στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στην ομιλία της, επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει ουσιαστικά το βασικό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, την οικογένεια και κατ' επέκταση το παιδί και τα δικαιώματά του. Μεταξύ άλλων, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παιδική φτώχεια και την ηλική υστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, που δεν στήριξε την ελληνική οικογένεια για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, περικόπτοντας βασικά οικογενειακά επιδόματα. Ξέρετε πολύ καλά τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να το αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι είναι ένας άνθρωπος που πηγαίνει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και εξηγεί τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει και τι είναι υποχρεωμένος να κάνει. Να τα διακρίνουμε λοιπόν στο θέμα μας πάντοτε. Έχει υποσχεθεί ως στοίχημα της ζωής του ότι θα στέρξει πάνω στην ελληνική οικογένεια, ότι την επόμενη ημέρα της ανάληψης της εξουσίας δεν θα βρεθεί ούτε ένα παιδί εκτός βρεφονιπιακού σταθμού. Θα μου πείτε, επειδή το υπόσχεται, μπορεί και να το κάνει. Ναι, φίλες και φίλοι, μπορεί να το κάνει. Γιατί το έκανε και η κυβέρνησή μας το 2012-2014. Και γιατί μπορεί να το κάνει με μετρημένα κονδύλια τα οποία εξειδικεύει ειδικά σε αυτό το τομέα. Λέει πολύ απλά ότι αν κάποια παιδιά δεν μπορέσουν να βρουν θέσεις στους δημόσιους βρεφονιπιακούς σταθμούς και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, δηλαδή προέρχονται από φτωχές οικογένειες, θα επιδοτούνται με 180 ευρώ το μήνα για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα σε κάποιον ιδιωτικό σταθμό. Αν μετρήσετε το κονδύλιο αυτό, το οποίο έχει μετρηθεί από τα επιτολία της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα πολύ μικρό ποσό, αρκεί μια πολιτική του μέλλοντος να το βάλει στην προτεραιότητά της. Έχει πει και κάτι άλλο, ότι εγώ αν θα στέρξω στην ελληνική οικογένεια, εγώ θα συνεχίσω μια πολιτική που το κόμμα μου έχει εφαρμόσει στο άμεσο παρελθόν, μέσα στον πυρήνα της κρίσης, και λέγεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και θα το εφαρμόσω με ένα δισεκατομμύριο, το οποίο θα αφορά σε 800.000 οικογένειες. Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί όταν ξέρουμε ότι η καταγραφή στον προϋπολογισμό του 2018 από αυτή την κυβέρνηση 400 εκατομμυρίων μόνο για προσλήψεις, οι οποίες αριθμούν 43.000 τα τελευταία 3 χρόνια για διεύρυνση του δημοσίου προς δημιουργία εκλογικής πελατείας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την υλοποίηση μιας και μόνον εξαγγελίας. Το 2050, σύμφωνα με τους αναλυτές που μετρούν με πολύ σοβαρά στοιχεία τα δεδομένα, θα είμαστε ο πληθυσμός μας μόνον 8 εκατομμύρια. Και όχι μόνον αυτό, αλλά στις παραγωγικές ηλικίες από 20 με 25 μέχρι τα 65, δηλαδή τους ενεργούς πολίτες της παραγωγής, από 7.500 εκατομμύρια που είναι σήμερα, θα είναι περίπου μέχρι 5 εκατομμύρια, που σημαίνει πολύ απλά ότι θα έχουμε ένα κράτος γερόντων που θα απαιτούν από τα ασφαλιστικά ταμεία μια αξιοπρεπή επιβίωση, η οποία όμως δεν θα μπορεί να εξασφαλίζεται, διότι θα έχει μειωθεί δραματικά το ποσοστό των εργαζομένων που τροφοδοτούν από τη μισθοδοσία τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το λένε οι επίσημοι μελετητές, δεν είναι ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά της, η κυρία Μπέγκα παρουσίασε εκτενώς το πρόγραμμα της ΕΛΕΠΑΠ και τις βασικές προτεραιότητες για τη στήριξη και προστασία των παιδιών με αναπηρίες. Μάλιστα, είπε ότι στα άμεσα σχέδια της ΕΛΕΠΑΠ είναι και η δημιουργία οικοτροφείου που θα δέχεται ανάπηρα παιδιά ύστερα από εισαγγελική εντολή, προκειμένου να παράσχει βοήθεια τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους. Στην όλη συζήτηση συμμετείχε με παρέμβασή του και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης. Είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει πολλές προσλαμβάνουσες, είναι μέσα εκεί που διαμορφώνεται το αύριο των ανθρώπων και έχω την ελπίδα ότι πράγματι προς αυτό τον ευαίσθητο τομέα, τη σχέση με το παιδί, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και πολύ αγάπη.